Μία ακόμα δύσκολη μέρα η σημερινή με φωτιέ. Ενώ Γιάννη Ρίγο και αύριο είναι πολύ ψηλό ο κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιά. Και μπορεί στον χάρτη πρόβλεψη να μην δούμε το κόκκινο που βλέπαμε τι τελευταίε ημέρε. Όμω σχεδόν όλη η Ελλάδα είναι στο κίτρινο και το πορτοκαλί. Πολύ υψηλό και υψηλό κίνδυνο λοιπόν για επέκταση πυρκαγιά. Πολύ υψηλό λοιπόν το πορτοκαλί που βλέπουμε πρόκειται για τι περιοχέ την Αττική, την Βιωτία, την Εύα, την Φθιώτιδα, την, Κορι... την Κορινθία, την Αργολίδα, Κο, Ρόδο, Κάρπαθο, Λέσβο, Χίο, Σάμο και αρκετά άλλα νησιά. Βλέπουμε λοιπόν ότι η κατάσταση θα είναι πολύ επικίνδυνη και αύριο λόγω και των ανέμων. Να σου πω τώρα ότι ο Υπουργό Κλιματική Κρίση και Πολιτική Προστασία, ε, άλλωστε, τόνισε ότι δεν έχουμε τελειώσει με τι ε, φωτιέ. Ο κύριο Κικίλια τόνισε ότι ε, θα, ε, το καλοκαίρι υπάρχει, είναι εδώ και για το επόμενο διάστημα, λοιπόν, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ε, άλλωστε, είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα στι ε, τελευταίε δέκα ημέρε έχουν ξεσπάσει συνολικά 594 πυρκαγιέ σε όλη την ε, επικράτεια, μέσα από τι ε, οποίε, μάλιστα, να σου πω ότι από τι 17 Ιουλίου 74 πυροσβέστες που επιχειρούσαν στις μεγάλες φωτιές σε όλη την Ελλάδα έχουν τραυματιστεί. τραυματίστηκαν λοιπόν με πιο σοβαρά περιστατικά είναι δύο όπως μαθαίνουμε. Το ένα περιστατικό ήταν ένας πυροσβέστης στην φωτιά της Δυτικής Αττικής που έπαθε κατά την διάρκεια της κατάσβεσης έμφραγμα και ένας δεύτερος πυροσβέστη, πυροσβέστης μόλις χθε στην περιοχή Βελεστίνο του Βόλου ο οποίος εγκλωβίστηκε μέσα στην φωτιά στην αυτοθυσία του να σβήσει το μέτωπο. Εγκλωβίστηκε, λοιπόν, και έπαθε σοβαρά εγκάβματα στο πρόσωπο, τα χέρια και την πλάτη και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Ναι, είναι αυτό που λέγαμε, ότι στη μάχη υπάρχουν και τραυματίες που δίνουν τη, τον αγώνα αυτό για να σβήσουν την, τη φωτιά. Είναι όλο αυτό και σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον από πλευράς καιρικών συνθήκων.